Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Για δώστε μας την εικόνα τώρα. Τι γίνεται με τη μετασεισμική περίοδο. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι έξω σε οικίσκους, προχωρούν οι διαδικασίες, τα χρήματα. Τι γίνεται. Ωραία. Να συνημερώσουμε ότι έχουμε 65 πλήρους εξοπλισμένους οικίσκους όπου μένουν συνδημότες μας από τον σεισμό. Όπως καταλαβαίνετε, τα σπίτια για να επιδιορθούν ή να χτιστούν δεν γίνονται σε μία μέρα. Ναι. Τα έχουμε δώσει πλήρως εξοπλισμένους συνδημότες μας και λειτουργούν οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Όπως σας έχουμε πει, είναι ένα μεταβατικό στάδιο και θα είμαστε ξανά εκεί πέρα όταν με το καλό φτιάξουν τα σπίτια τους για να μπορέσουν να ξαναεπανέλθουν στην κανονικότητα η οποία αυτή και μόνο είναι. Τώρα πώς θα τα φτιάξουν, μισό λεπτό, τι προβλέπετε, πώς θα τα φτιάξουν τα σπίτια τους, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αποζημίωση των ανθρώπων, θα πάρουν λεφτά, τι γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κάθε πληγέντας, είτε έχει κίτρινο σπίτι, είτε έχει κόκκινο, είτε έχει πράσινο, πρέπει να υποβάλει μία μελέτη επισκευής στους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών, οι οποίοι βρίσκονται και σε εμάς εδώ πέρα στο Δημαρχείο, τρεις μέρες την εβδομάδα λειτουργούν εδώ πέρα κάτω σε εμάς, σε χώρο που τους έχουμε παραχωρήσει. Εγκρίνεται η μελέτη αυτή από τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών, τους δίνουν το 50% για να ξεκινήσουν τις εργασίες. Όταν γίνει το 50% ξαναελέγχουν ότι γίνανε οι εργασίες, τους δίνουν το υπόλοιπο 50% και προχωράνε. Ωραία. Άρα πρέπει και οι ίδιοι να πάρουν τους ιδιώτες μηχανικούς για να συντάξουν τους φακέλους, για να τους καταθέσουν για να μπορέσουν να πάρουν τα λεφτά. Από τις 65 οικογένειες λοιπόν που λέτε ότι μένουν στους οικίσκους, πόσοι έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες σήμερα. Αυτό δεν το έχω. Μπορώ να σας πω πάρα πολύ λίγοι, γιατί από ό,τι βλέπω κάτω στους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών δεν έρχονται άτομα να υποβάλουν αιτήσεις. Οι περισσότεροι που έχουν έρθει μέχρι στιγμής από ενημέρωση που έχω από τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών έρχονται για το επίδομα στέγασης, όπου δικαιούνται μέχρι 2 χρόνια να πάρουν το επίδομα στέγασης, είτε νοικιάσουν σπίτι είτε μένουν σε συγγενικό τους σπίτι. Και κάποιοι από αυτούς έρχονται ακόμα και να αιτηθούν να πάνε οι μηχανικοί του Υπουργείου Υποδομών να ελέγξουν τα σπίτια τους και να τα εντάξουν σε κάποια κατηγορία. Είναι μια διαδικασία όμως και καλό όλους οι δημότες μου να πάνε, προσλάβουν τους μηχανικούς, τους ιδιώτες, για να μπορέσουν να συντάξουν τους φακέλους για να τους υποβάλουν να πάρουν τα λεφτά. Τα λεφτά από μόνα τους δεν θα έρθουν. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι που έχουμε πει. Τους το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχει γίνει και ένα σεμινάριο από τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών προς τους μηχανικούς εδώ πέρα της περιοχής για πώς θα συντάξουν φακέλους. Οι μηχανικοί βρίσκονται σε εμάς κάθε Δευτέρα, Τρίτη. Και μία Τετάρτη είναι εδώ, μία Τετάρτη είναι στην Ελασσόνα. Αλλά Δευτέρα, Τρίτη λειτουργούν σίγουρα εδώ πέρα σε εμάς στο Δημαρχείο. Ακόμα και οι μηχανικοί τους μπορούν να έρθουν να ρωτήσουν οποιασδήποτε απορίες έχουν για να μπορέσουν να συντάξουν τους φακέλους. Άρα πρέπει να τρέξουν τη διαδικασία και οι ίδιοι για να μπορέσουν να πάρουν τα λεφτά. Μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, Δημάρχε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό αφορά τον κάθε έναν. Και ίσως να μην είναι και πλήρως ενημερωμένοι και οι μηχανικοί για το πώς θα συντάξουν τέτοιους φακέλους. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν έχει ξανατύχει σε εμάς τέτοιος σεισμός, ούτε τέτοιο κακό, να το πω έτσι ακριβώς. Οπότε μπορεί να υπάρχει και μια δυσκολία στη σύνταξη του φακέλου. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς ως Δήμος Τριγνάβου έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία της πληρωμής όλων των αιτήσεων που υπήρχαν όσον αφορά βάσει τα δικαιολογητικά που ορίζουν όμως για το επίδομα των 600 ευρώ. Αυτό έχει ολοκληρωθεί. Και αυτήν τη βδομάδα έχουμε ξεκινήσει και πληρώνουμε το επίδομα που είναι για τις 20 συσκευές. Ήδη μέχρι σήμερα, από ενημέρωση που έχω, έχουμε πληρώσει 127.000 ευρώ για 20 συσκευές και συνεχίζουμε. Και δεν σας κρύβω ότι μέχρι στιγμής έχουμε πάρει 600.000 χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε δώσει μέχρι σήμερα τα 500. Τα υπόλοιπα 100 θα δοθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα για τις 20 συσκευές. Και σήμερα κάναμε έτοιμα για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για άλλα 600 χιλιάρικα, γιατί έχουν βγει τα πορίσματα από τις τριμελείς επιτροπές, τις τρεις τριμελείς επιτροπές που έχουμε συστήσει ως Δήμος Τριγνάβου, για να βγάλουν το τι δικαιούται ο καθένας όσον αφορά τις 20 συσκευές. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Υπήρχαν πάρα πολλές αιτήσεις. Είχαμε φτάσει στις 1.300 αιτήσεις ως Δήμος Τριγνάβου εδώ πέρα. Αλλά οι επιτροπές, και θέλω να συγχαρώ τα παιδιά που συμμετείχαν στις επιτροπές, πραγματικά υπερέβαλαν αυτό. Έχουν πάει, έχουν δει πάρα πολλά σπίτια, σχεδόν το σύνολο από αυτά τα σπίτια, και πραγματικά έχουν βγάλει τα πορίσματα, γιατί με το πόρισμα των τριμελών επιτροπών μπορούν και πληρώνονται. Έχουμε τελειώσει τα πορίσματα σχεδόν στο 90% και μπορούμε και πληρώνουμε. Γι' αυτό και σήμερα στείλαμε επιπλέον έτοιμα χρηματοδότησης για άλλα 600.000 ευρώ στο Δήμο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό. Θα επανέλθουμε όμως, γιατί δεν μ' αρέσει αυτό το ότι 65 οικογένειες είναι ελάχιστοι από τους 65 που έχουν έρθει να προχωρήσουν την αίτηση. Μου φαίνεται περίεργο. Θα έρθουμε να τους ρωτήσουμε. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο 65 οικογένειες που έχουν πρόβλημα. Ναι. Είναι πολύ περισσότεροι.
Ναι, 65 είναι μεγαλύτερο πάντως, γιατί μένουν στις σκήψεις. Κάποιοι μπορεί να είναι σε επιδότηση ενοικίου, κάποιοι να μένουν σε γενικά του σπίτια. Σωστά, σωστά. Και κάποιοι να έχουν κάνει κάποια άλλη κίνηση. Και αυτοί, και αυτοί πιεσμένοι είναι και αυτοί. Να μείνουν και μείναν εκεί. Σωστά, σωστά. Πιεσμένοι είναι και αυτοί, έχετε δίκιο, είναι σίγουρα περισσότεροι. Τώρα, Τρίτσης, πρόγραμμα Τρίτσης. Έχετε εντάξει στο πρόγραμμα, έχετε προτάσεις για τα έργα, τι κάνετε? Πραγματικά, και γίνεται ένας τετάνιος αγώνας τα τελευταία δύο χρόνια, πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το Δήμο μας εδώ πέρα μέσα, γιατί βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση παρόλο τον κορονοϊό, παρόλο την έλλειψη προσωπικού, παρόλο τις άδειες ειδικού σκοπού, τις τηλεργασίες, τον σεισμό που απασχολεί το προσωπικό μας. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση όχι μόνο να έχουμε υποβάλει προτάσεις στο Τρίτσι, αλλά να υπάρχουν και πάρα πολλά έργα που ήδη γίνονται αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας και κάποια τα οποία βρίσκονται στη φάση του διαγωνισμού. Επιγραμματικά θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται στο Δήμο μας 9 χιλιόμετρα αγροτική οδοποία. Γίνεται η αστική ανάπλαση του Δήμου Τρινάβου προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ. Ξεκινάει η ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ στον Τρίναβο. Έχει ολοκληρωθεί η ενεργειακή αναβάθμιση στο τρίτο δημοτικό στον Τρίναβο. Έχουμε υπογράψει σύμβαση με εργολάβο για το αθλητικό κέντρο του Αμπελώνα, που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα έψω 600.000 ευρώ. Ξεκινάμε και φτιάχνουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια οστεοφυλάκια σε όλα τα νεκροταφεία του Δήμου μας και στα χωριά και στις πόλεις. Και τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο, προμηθευόμαστε ένα καινούριο απορριμματοφόρο, το οποίο εδώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαιτέρως, γιατί είναι το πρώτο καινούριο απορριμματοφόρο που έρθει στο Δήμο μας από το 2006 και μετά. Το πιο καινούριο απορριμματοφόρο που έχουμε σήμερα είναι από το 2006, το πιο παλιό είναι πάνω από 30 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε για ένα πολύ μεγάλο. Τόσα χρόνια δεν πήρανε κανένα απορριμματοφόρο. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα αυτοκίνητο. Τα πιο καινούργια αυτοκίνητα που μπήκαν στο αμαξοστάσιο του Δήμου Τρινάβου ήταν δύο φορτηγά που αγοράσαμε πέρυσι το καλοκαίρι και μας βοηθάνε να κάνουμε αγροτική οδοπία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εργολαβίες οι οποίες βρίσκονται στη φάση της εξέλιξης, του διαγωνισμού. Έχουμε το πολιτιστικό κέντρο Αμπελώνα που έχουμε προσωρινό ανάδοχο ύψους 600.000 ευρώ. Την ενεργειακή αναβάθμιση του Δευτέρου Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Τρινάβου και τα δύο είναι ύψους 1,5 εκατομμυρίου που τρέχουν οι διαγωνισμοί αυτό το διάστημα. Το ένα έχει λήξει 22 του μηνός και το άλλο 28. Την αναβάθμιση, την ανακαίνιση ολόκληρης πλατείας του Δήμου μας, το οποίο λήγει διαγωνισμός των προσφορών μέχρι τις 5 Ιουλίου, είναι 1.100.000 ευρώ προϋπολογισμός. Και έχουμε και την εργολαβία την αστικών επιδιορθώσεων ύψους 230.000 ευρώ, όπου και εκεί βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο μας, για να ξεκινήσουμε να επιδιορθώνουμε διάφορα πράγματα που υπάρχουν στο Δήμο μας. Υπάρχουν και κάποιες ερχόμενες εργολαβίες στο επόμενο διάστημα, μέσα στον επόμενο μήνα, η οποία έχει να κάνει με 4 γήπεδα 7x7. Το οποίο είναι προϋπολογισμένο 220.000 ευρώ, θα γίνει στο Δαμάσι, στο Αργυροπούλι και δύο στον Τρίναβο, καθώς και τρία εμβληματικά έργα της ΔΕΙΑ, τα οποία είναι ύψους 9 εκατομμυρίων και αφοράν την ανακατασκευή πλήρως του βιολογικού καθαρισμού στον Τρίναβο και ένα φωτοβολταϊκό για να μειώσουμε το κόστος που υπάρχει στη ΔΕΙΑ. Αφορά την αντικατάσταση 25 χιλιόμετρων σωλήνων, αμυαντοσωλήνων, και άκουγα πριν και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ του Βόλου για το παλιό δίκτυο που έχετε εκεί πέρα. Πραγματικά όλοι μας έχουμε τέτοια προβλήματα και θεωρώ αδιανόητο σε εμάς να υπάρχουν δίκτυα ίδρυυσης με αμυντοσωλήνα. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχει συγκεκριμένη εργολαβία και στον Τρίτσι υποβάλαμε και άλλη πρόταση για άλλα 25 χιλιόμετρα αλλαγή αμυντοσωλήνας, γιατί θέλουμε να μην υπάρχει καθόλου αμυντοσωλήνας στο Δήμο μας. Έχουμε προβεί στην προμήθεια πάνω από 200 κάδους απορριμμάτων και έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία για 6 παιδικές χαρές, τις οποίες έχουμε δώσει προσχρήση στους πολίτες μας. Επειδή αναφερθήκατε στον Τρίτσι τώρα, έχουμε υποβάλει συνολικά 6 προτάσεις για χρηματοδότηση. Η πρώτη είναι η αγροτική οδοπία που σας είπα πριν, αφορά γύρω στα 25 χιλιόμετρα άσφαλτο. Έχουμε βάλει πρόταση για το Smart Cities με κύριο πρωταρχικό στόχο τους 16 σταθμούς περιβαλλοντικούς για να μπορέσουμε να έχουμε μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας, που την οποία θα του δίνουμε ελεύθερα από το site του Δήμου μας στους αγρότες της περιοχής μας για να ξέρουν πού βρίσκονται και τι έχουν να κάνουν όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Έχουμε υποβάλει πρόταση στην ηλεκτροκίνηση, όπου με χαρά πιστεύουμε να εγκριθεί για να πάρουμε καινούργιο αυτοκίνητο, γιατί δεν έχουμε κανένα καινούργιο αυτοκίνητο στο Δήμο μας. Όλα είναι παλιά, άνω των 20 χρονών. Και πραγματικά έχουμε υποβάλει πρόταση για 5 μικρά αυτοκίνητα, τα οποία θα μας διευκολύνουν πάρα πολύ, και 3 μεγαλύτερα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Παρόλο που είναι ηλεκτρικά, τη δουλειά τους θα την κάνουν. Είμαστε μικρός Δήμος, δεν έχουμε μεγάλες αποστάσεις, άρα θα μας βοηθήσουν αφάνταστα. Έχουμε υποβάλει πρόταση για 3 μελέτες εμβληματικές στο Δήμο μας και χαίρομαι γιατί στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο όλοι συμφώνησαν γι' αυτό. Έχουμε βάλει πρόταση για τη μελέτη της νότιας παράκαμψης του Τρινάβου, τη μελέτη για την αστική ανάπλαση του πεζοδρόμου της Αγίας Παρασκευής στον Τρίναβο και τη μελέτη που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, της αστικής ανάπλασης του χώρου της γιορτής Κρασιού στον Αμπελώνα. Ένα χώρο που έχει εγκαταληφθεί εδώ πέρα και πάρα πολλά χρόνια και κάνουμε τη μελέτη έτσι ώστε έχοντάς την να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Γιατί μόνο όταν έχεις μελέτη μπορείς να εντάξεις κάποιο έργο για να πάρεις χρηματοδότηση.
Έχουμε υποβάλει πρόταση για γωνιές ανακύκλωσης, που και αυτές είναι σημαντικές με ανταποδοτικότητα προς τους πολίτες. Βλέπω ότι πρέπει να χτίσετε το Δήμα από την αρχή τώρα. Και να παίρνουν κάποια χρήματα πίσω. Τον προσεισμικό έλεγχο, ο οποίος είναι πολύ βασικός, γιατί αυτό περάσαμε με το σεισμό και περιλαμβάνει κυρίως τα κτίρια των σχολείων μας, γιατί θέλουμε να είναι ασφαλή. Και εδώ να πω και κάτι ακόμα, το οποίο πραγματικά περνάει στα ψηλά γράμματα πολλές φορές. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, δώσαμε σε υπεύθυνο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο και φτιάξαν όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα σχολεία μας. Άμα σας πω πως ήταν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μετά τον έλεγχο που κάναμε, 2 με 3 σχολεία υπήρχε κίνδυνος να πάρουν φωτιά. Φανταστείτε που πηγαίναν τα παιδιά μας. Εσύ δεν παραλάβατε. Δήμο, ερείπιο παραλάβατε. Και μάλιστα εκδώσαμε πιστοποιητικά ηλεκτρολογικής καταγγελότητας για να μπορούν να είναι με ασφάλεια. Ευχαριστώ, Δήμαρχε, τι να πω. Εντάξει, άμα εγώ καταλαβαίνω ότι παραλάβατε ερείπιο, δεν παραλάβατε Δήμο. Αν είναι έτσι όπως μου τα λέτε τα πράγματα, δηλαδή όλα ήταν στον αέρα. Τέλος πάντων, αυτό πρέπει να απολογηθούν άλλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όχι μόνο για αυτό το πράγμα. Να πω και κάτι άλλο πολύ βασικό για την αιτία μας. Γιατί και εκεί πάλι κάποιοι το περνάνε στον τούκο. Πρωταρχικός μας στόχος από τη στιγμή που αναλάβαμε το Δήμο ήταν ο Δήμος μας να μην χρωστάει. Ναι. Και αυτό το λέω. Πόσα χρωστούσε? Πόσα χρωστούσε όταν αναλάβαμε? Σήμερα που μιλάμε, πήραμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών γύρω στο 1 εκατομμύριο, τα οποία πληρώσαμε τις παλές υποχρεώσεις. Και σήμερα, εδώ και 4 μήνες, ο Δήμος μας δεν έχει ληξιπρόθεσμα πληρωμές. Και όχι μόνο ο Δήμος. Δεν έχει ούτε ιδεία, ούτε ΚΕΔΗ. Μισό λεπτό. Πόσα χρωστούσε όταν αναλάβατε ο Δήμος? Τα λεφτά που πληρώσαμε με βάση τη χρηματοδότηση που πήραμε από το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν γύρω στα 800 χιλιάρικα. Χρωστούσε όταν αναλάβατε 800 χιλιάδες ευρώ? Ναι. Και τώρα πόσα χρωστάει? Δεν χρωστάμε τίποτα σε ληξιπρόθεσμα. Όχι ληξιπρόθεσμα, γενικά. Τα 800 ήταν ληξιπρόθεσμα. Τα 800 ήταν ληξιπρόθεσμα. Γενικά πόσα χρωστούσε? 800 χιλιάρικα. Ήταν όλα, ήταν 800 και τα 800 ήταν ληξιπρόθεσμα. Ήταν ληξιπρόθεσμα, ναι. Και σήμερα είμαστε στη φάση της πληρωμής εντός των 90 ημερών που δεν είναι ληξιπρόθεσμα και είναι γύρω στα 150 χιλιάρικα και πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους. Μάλιστα. Αυτό είναι μία τομή όντως. Λοιπόν, ευχαριστώ Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε και χαιρετίσματα στον Δήμαρχο Ρίγα Φεραίου που έμαθα ότι έρχεται τώρα. Τώρα, νάτος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.